οι εργοδότες, και είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο κόσμου στον ιδιωτικό τομέα που δεν το πήρε μεγάλη εβδομάδα, και αύριο είναι η τελευταία μέρα καταβολής του δώρου Πάσχα. Με μια διευθέτηση που έκανε η κυβέρνηση και στενοχώρησε κάποιους εργοδότες, θα έλεγα πολλούς, τους λέει δώστε το όλο και το κομμάτι που αφορά τη δική μου περίοδο, την αναστολή, και εμείς θα βρίσκουμε μετά τον Ιούλιο. Άρα αύριο 1,5 εκατομμύριο για το υπάλληλοι που δεν το πήραν το δώρο μεγάλη εβδομάδα πρέπει να το πάρουν και οι εργοδότες πρέπει να το δώσουν. Αυτό λέει η νομοθεσία, συνεπιφέρει και ποινικές και άλλες κυρώσεις η άρνηση του εργοδότη να καταβάλει το δώρο Πάσχα αύριο 30 Ιουνίου ημέρα Τρίτη. Κύριε Παυλόπουλε και κυρία Κουτροπούλου. Τώρα έρχονται πολλά ερωτήματα για το νέο πτωχευτικό κώδικα. Σε ό,τι αφορά στα ακίνητα, κατά πόσο θα επηρεάσει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων? Προβλέπει ένα πρωτοφανή θεσμό στην ιστορία των πτωχεύσεων, όπου δέχεται την πτώχευση του οφειλέτη, του δανειολήπτη, τη δυνατότητα να μένει στο σπίτι του για ένα 12χρονο, αλλά να χάνει το δικαίωμα αν δεν πληρώσει τις τρεις δόσεις. Άρα λοιπόν για πρώτη φορά από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι σήμερα βλέπουμε να περνούν τα συστήματα και δυστυχώς η Ευρώπη, δυστυχώς στην Ευρώπη, τη ρευστοποίηση περιουσίας δανειολήπτη. Έτσι το λέμε, με δυνατότητα να μένει στο σπίτι του ενοικιάζοντάς το και βεβαίως με υποχρέωση, λέω, να πληρώνει δόσεις. Αν δεν πληρώσει την τρίτη και πάνω, τότε χάνει και το δικαίωμα αυτό. Στους στοχότερους εξ αυτών, η κυρία Κουτροκό, η κυβέρνηση παρέχει ένα στεγαστικό επίδομα ανάλογα των περιουσιακών και οικονομικών δυνατοτήτων. Νομίζω είναι μεγάλο πισωγύρισμα, νομικά τοποθετούμε, μεγάλο πισωγύρισμα στο ζήτημα προστασίας της πρώτης κατοικίας, κυρίως των φτωχών ανθρώπων. Για πόσα νοικοκυριά μιλάμε, κύριε Μητρόπουλε? Στην προηγούμενη πλατφόρμα οι τράπεζες ανέμενα να μπουν 150.000, μπήκαν 3.200, δηλαδή ήταν παταγώδης αποτυχία της προηγούμενης ρύθμισης. Τώρα πιστεύω ότι έχουν αυξηθεί, κάποιοι λένε έχουν διπλασιαστεί. Εμείς εκτιμάμε στην ένωσή μας ότι κατά 50% έχουν αυξηθεί, άρα έχουν εγγύσει τις 230.000, κυρία Κουτροκόη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μητρόπουλε, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Στο καλό, στο καλό. Και να πούμε, κύριε Παυλόπουλε, αν θέλετε. Να τον ακούσουμε, γιατί... Αν θέλετε, από σήμερα, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή είναι σίγουρο ότι θα εκδοθεί η απόφαση επί της πιλωτικής δίκης και αφορά 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων ή τις οικογένειές τους, αν κάποιοι εντωμεταξύ απεβίωσαν. Είναι η απόφαση επί της πιλωτικής δίκης που είχε προκαλέσει ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας για το αν θα πρέπει να καταβληθούν τα αναδρομικά από τις περικοπές του 12 και να επαναβιώσουν τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας για τους συνταξιούχους. Η απόφαση αναμένεται από σήμερα μέχρι την προσεχή Παρασκευή και αφορά όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους. Είναι σημαντική δικαστική εξέλιξη. Είναι η δεύτερη απόπειρα του ιδίου Υπουργού να προκαλέσει πιλωτική δίκη. Την πρώτη την είχε χάσει το 2014 όταν ήρθε μια σπουδαία απόφαση και είπε να επαναβιώσουν εφόρους ζωής στα δώρα και να θεωρηθούν αντισυνταγματικές οι περικοπές του 12. Τώρα έχουμε το δεύτερο εγχείρημα να δούμε, εύχομαι, το ανώτατο ακυρωτικό να μην ανατρέψει τη δική του απόφαση του 2015 και να αποφασίσει διαφορετικά. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα, σήμερα κατατίθεται το νέο νομοσχέδιο, η νέα πρόταση για τις συγκεντρώσεις, για τη ρύθμιση των συγκεντρώσεων, τι θα γίνει με τις πορείες, ποιος θα είναι επικεφαλής, ποιος θα λογοδοτεί, ποια δικαιώματα θα έχει η αστυνομία και τα λοιπά. Και φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις σε αυτή την ιστορία, διότι λένε ότι επικαλείται ακόμη και άρθρα της επταετίας. Ναι. Και ποια είναι τα δικαιώματα και ποια τα καθήκοντα των όποιων διαμαρτυρωμένων, δικαίως ή αδίκως, έτσι, γιατί πρέπει να δούμε γι' αυτό. Και ποιος ήταν υπεύθυνος, δηλαδή, να κάνει και την κάθε καταμέτρηση. Κάθε 10-20 άτομα καταλήψεις δρόμων και τα λοιπά, μέρα παραμέρα, σε μια πόλη που έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολη στη διαχείρισή της από τους πολίτες, γίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό κάπως πρέπει να τακτοποιηθεί.
συνενετικά και με συμφωνία των εμπλεκομένων, ναι, χωρίς να απαγορεύονται οι διαμαρτυρίες, χωρίς να περιορίζονται τα δικαιώματα. Βεβαίως όχι. Μην πάμε στο άλλο άκρο και έχουμε άλλα μετά. Και λέει ο άλλος, παιδιά, εμένα είναι συνταγματικό μου δικαίωμα. Κατοχυρωμένο. Ναι, αλλά όχι να μπορώ να διαμαρτυρηθώ. Και έβαλες και ένα άλλο, έβαλε, ναι, και ένα άλλο θέμα ο Άκης νωρίτερα. Αν οι συγκεντρώσεις αυτές, αν αποφασιστεί τελικά να είναι σε περιορισμένο χώρο, ναι, αν θα αξιοποιηθεί ο μεγάλος περίπατος. Αν θα καταλαμβάνουν. Αν θα καταλαμβάνουν εκείνο το χώρο όσοι διαδηλώνουν και όχι το δρόμο. Διαδήλωση περιπάτου δηλαδή. Αν υπάρχει μια δεύτερη σκέψη από το πίσω μέρος. Είναι πολύ. Ότι παιδιά, λίγοι είστε στο περιπατητικό κομμάτι. Μια ωραία ιδέα είναι να αποκεντρωθούν οι διαμαρτυρίες, να απομακρυνθούν από το κέντρο τα Υπουργεία και να πηγαίνουν να διαμαρτύρονται στο Μαρούσι, στην Γλυφάδα, στην παραλία, ξέρω εγώ σε κάποιον. Για να πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα από την Ελληνική Αστυνομία και τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Καλή σας ημέρα και στους δύο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Μπαλάσκα, μας επιτρέπετε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Παπαγεωργίου. Γιατί λίγο πολύ, κύριο Παπαγεωργίου, έχετε ενημερωθεί κι εσείς για το τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο. Να ξεκινήσουμε μια πρώτη παρατήρηση. Πρόκειται για μια αθλειότητα, η οποία όμως κατά τη γνώμη μας είναι απόλυτα αναμενόμενη. Από το εργατικό κίνημα τουλάχιστον είναι αναμενόμενη. Και γιατί και τα μέτρα που έχουν πάρει ως τώρα, ναι, αλλά κυρίως αυτά που είναι να πάρουν από εδώ και στο εξής, απαιτούν βεβαίως από την πλευρά της κυβέρνησης, κατ' εντολή των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, να βάλουν φρένο στις κινητοποιήσεις, να νομίζουν μάλλον ότι μπορούν να βάλουν φρένο στις κινητοποιήσεις, να ισχύσει αυτή η σιωπή, η τρομοκρατία που υπάρχει στους περισσότερους χώρους δουλειάς, να ισχύσει γενικότερα. Να μην ακούγεται τίποτα, να μην κινείται τίποτα. Άρα, κατά την άποψή μας, νομίζουμε ότι το περιμέναμε. Έτσι, η αθλειότητα σε τι συνίσταται, κύριε Παπαγεωργίου. Και η κυβέρνηση της νέας, του ΣΥΡΙΖΑ, όταν προσπάθησε να βάλει χέρι στο κομμάτι, σε αυτό που λέμε παιδιακό δικαίωμα. Ναι, να το δούμε όμως πρακτικά. Σε τι συνίσταται η αθλειότητα, κατά την άποψή μας. Η αθλειότητα είναι εξής, ότι, ναι, είναι δυνατόν να βάλουμε την αστυνομία να μετρά το κατά πόσο έχει ή δεν έχει, έχουν ή δεν έχουν οι εργαζόμενοι, τα σωματεία, οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα, το δικαίωμα να διαδηλώνουν. Από πότε αλήθεια, φανταστείτε αν ίσχυε, αυτό ίσχυε μάλλον και τις εποχές εκείνες, στις οποίες είχαμε δικτατορίες, είχαμε πολύ πιο σκληρές, κύριε Παπαγεωργίου, πώς να το πω, κυβερνήσεις και εξουσίες. Νομίζω ότι είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο από αυτό που λέτε. Θυμάστε, δεν απαγορεύει κανείς τις συγκεντρώσεις. Θυμάστε, λέω, και τότε ακόμα με τις απαγορεύσεις. Στον αριθμό των όσων συγκεντρώνονται. Ακούστε τώρα, αν βάλουμε την αστυνομία να μετράει, τώρα νομίζω ότι όποιος μας ακούει τώρα καταλαβαίνει και το ανέκδοτο της υπόθεσης. Ας το μετράμε μόνοι μας. Θα βάλουμε την αστυνομία να μετράει πόσοι είναι τώρα. Όχι, δεν μπορείτε εσείς να περιθωρείτε τη συγκέντρωσή σας. Χωρίς την αστυνομία. Σε ό,τι μας αφορά, σε ό,τι αφορά το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, τα συνδικάτα, τις ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα που σπυρώνται σε αυτό, νομίζουμε ότι όλοι σας πολύ καλά γνωρίζετε από την πείρα σας ότι τουλάχιστον εμείς έχουμε, πώς να το πω, και γνώση για τις προβοκάτσιες και τον για τρόπο τις περιφρούρησης και για τον τρόπο που διαδηλώνουμε και πώς. Ναι. Νομίζω μακριά από εμάς οποιασδήποτε άλλες σκέψεις. Ναι. Έτσι. Άρα, ναι, σε εμάς νομίζω ότι τέτοια πράγματα δεν θα πρέπει να περνάνε. Γιατί εσείς περιφρουρείτε τις συγκεντρώσεις σας, το κάνατε και με τη διαμαρτυρία σας και με τον κορονοϊό. Θυμόμαστε τις κόκκινες βούλες στο Σύνταγμα. Το εργατικό κίνημα το κάνει 150 χρόνια. Ναι, ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο για εσάς. Το κίνημα το κάνει 150 χρόνια. Αλλά δεν θεωρείτε, κύριε Μπαλάσκα, εσείς καλείστε να κάνετε την καταμέτρηση των διαδηλωτών. Ναι, και κάποια άλλα μέτρα τα οποία θα σταματήσουν κάποια έκτροπα τα οποία γίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και καίνε και σπάνε την Αθήνα. Ναι. Όχι οι διαδηλωτές. Καμία σχέση με αυτό που λέει ο κύριος Παπαγεωργίου. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τον αγαπητό φίλο του ΠΑΜΕ. Και θα του πω ότι εμείς πολλές φορές και σαν συνδικαλιστές αστυνομικοί αλλά και σαν απλοί αστυνομικοί που πηγαίνουμε στις πορείες όσον αφορά την διαφύλαξη της τάξεως έχουμε πει ότι σαν το ΠΑΜΕ δεν υπάρχει. Είναι πολύ σπάνιο σε κάποια διαδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος ή του ΠΑΜΕ με την περιφρούρηση που κάνει το ΠΑΜΕ να υπάρξουν, υπάρξουν εκτροπές. Να σας διαψεύσω, τότε θα πρέπει να μου πείτε
Για ποιο λόγο τότε, αν είναι έτσι όπως το λέτε, γιατί θα σας διαψεύσω τώρα. Για ποιο λόγο λοιπόν οι κινητοποιήσεις των σωματείων, των συνδικάτων, εγώ σας πω τώρα και την προηγούμενη εβδομάδα, για ποιο το λόγο χτυπιούνται με τον τρόπο που χτυπιούνται από την αστυνομία. Βεβαίως κατ' εντολή βεβαίως της κυβέρνησης. Δεν λέω ότι είναι κατ' εντολή του κάθε αστυνομικού. Αλλά να μην ξεχνάμε. Αλλά τις δικές μας και τις δικές μας διαδηλώσεις χτυπάτε, κύριε Παλάσκα. Οπότε αυτά θα έλεγα να τα αφήσετε, κύριε Παλάσκα. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να μας δώσει κανένα εύσημα. Δεν θέλουμε να μας δώσει εύσημα κανείς. Εύσημα μας δίνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Λοιπόν, εμείς θα θέλουμε το εξής: να πάρει πίσω η κυβέρνηση τώρα αυτή την αθλειότητα. Πρόκειται για αθλειότητα η οποία έχει συγκεκριμένο στόχο. Έχει στόχο εμάς. Δεν έχει στόχο τους μπαχαλάκηδες. Ακούστε, αυτούς τους μπαχαλάκηδες. Δεν λέω, ακούστε τώρα. Εγώ με την κυβέρνηση τα έχω, κύριε Βαλάσκα. Ακούστε. Και με τους επιχειρηματικούς ομίλους. Λέω λοιπόν. Λέω σε αυτούς, τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Εσείς η αστυνομία τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Αυτά αταφήστε. Ναι. Το οργανωμένο εργατικό κίνημα, οι εργάτες που είναι στο δρόμο, οι εργαζόμενοι, άρα, τι δεν λέτε, έχουν ανάγκη από καμιά καταμέτρηση, καμιά προστασία και τίποτα. Ότι ενώ γνωρίζουν τους μπαχαλάκηδες, λέτε ότι ενώ γνωρίζουν τους μπαχαλάκηδες, κλείνουν τα μάτια στη δράση τους και χτυπάνε τις κανονικές διαδηλώσεις. Κύριε Παυλόπουλο, νομίζω ότι όλοι έχουμε μεγάλη πείρα. Και ειδικά εσείς έχουμε μεγάλη πείρα. Νομίζω ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Όμως το αστείο είναι το εξής. Αυτούς δεν τους χτυπά κανείς. Αυτό που χτυπάνε είναι το οργανωμένο εργατικό κίνημα. Τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα, τις ομοσπονδίες. Σας είπα δύο εβδομάδες πριν. Άμα πάμε στις 28 του μηνός και βάλετε τα βίντεο από τις 28, θα δείτε. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι αστείο τώρα να λέμε ότι το πάμε. Να το ακούμε να το λέει αστυνομία, η οποία αστυνομία μας χτυπά. Και φαντάζεστε τι έχει να γίνει μετά το νομοσχέδιο. Μετά το νομοσχέδιο τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα. Εμείς λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο δεν θα τα αφήσουμε να περάσει. Μα ακόμα και αν σκεφτείτε όμως, έχουν περάσει πολλά τέτοια νομοσχέδια τα τελευταία 150 χρόνια. Θεωρείτε δηλαδή ότι σταμάτησε κανένα στη δράση του εργατικού κινήματος? Δεν τη σταμάτησε κανείς ούτε τότε, ούτε και τώρα, ούτε και στο μέλλον. Έλα, η δράση των διαμαρτυρωμένων ή των εργαζόμενων που δικαίως διαμαρτύρονται ή και αδίκως μερικές φορές είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα και δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας. Ναι. Ούτε να το φημώσει. Τώρα, ένα λεπτό. Δεν θα πάμε στην Γλυφάδα, κύριε Ψαριανέ. Διαβάζω για παράδειγμα ότι η αστυνομία θα μπορεί να διαβλέψει αν μια συγκέντρωση μπορεί να εξελιχθεί σε παραβατική και σε επεισοδιακή. Πέρα από τους μπαχαλάκηδες, να προκαλέσει και το κλείσιμο της πόλης. Ναι, και έτσι θα μπορεί να τη διαλύσει προληπτικά. Αυτό ρωτάω. Υπάρχει αυτό, κύριε Μπαλάσκα, και με ποια δυνατότητα θα δείτε ότι μια συγκέντρωση εργαζομένων μπορεί να γίνει χώρος παραβατικών συμπεριφορών ή αφετηρία παραβατικών συμπεριφορών? Πέρα από τις παραβατικές συμπεριφορές. Και θα πάτε να τους πείτε, παιδιά, διαλυθείτε, γιατί θα μπουν μέσα μπαχαλάκηδες. Πέρα από τους μπαχαλάκηδες ή τις προβοκάτσες, είναι το κλείσιμο των δρόμων. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, που κλείνει η πόλη. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Αυτό δυσφημίζει και τον αγώνα των εργαζομένων και ακυρώνει τη λειτουργία της πόλης. Λέτε, να ρωτήσω πέρα κάτι. Πέρα τους μπαχαλάκηδες να και τους προβοκάτσες. Ναι, να σας ρωτήσω κάτι. Να κάνω μια ερώτηση. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Λέτε κανείς εργαζόμενος να μην έχει τίποτα άλλο να κάνει και να κατεβαίνει στον δρόμο? Λέτε δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν τι να κάνουν και κλείνουν τους δρόμους τη Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή? Συμβαίνει κανείς και αυτό. Κανείς δεν μιλάει. Για ποιο συμβαίνει λόγο γίνεται και αυτό? Αυτό. Ακούστε, ακούστε. Ακούστε τώρα την αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης αυτό να κουβεντιάσουμε και τα μέτρα τα οποία παίρνει και θα πάρει και στο μέλλον. Αυτά να κουβεντιάσουμε. Πάντως, κύριε Μπαλάσκα, με συγχωρείτε, κύριε Παπαγεωργίου. Το ότι δεν μπορεί. Το ότι δεν μπορεί να επιβιώσει ο εργάτης. Αυτό είναι το πρόβλημα και όχι αυτοί που κλείνουν τον ναι, δρόμο. Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Πάντως, δεν θεωρώ ότι, κύριε Μπαλάσκα, θέλετε εσείς να κάθεστε πρώτον να βλέπετε από πριν και να κρίνετε εάν δηλαδή μια πορεία μπορεί να εξελιχθεί σε μια επεισοδιακή πορεία διαμαρτυρία. Επίσης, δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε με το να κάνετε καταμέτρηση. Και επίσης, επειδή έχουμε καλύψει όλοι μας πάρα πολλές πορείες, πάρα πολλά χρόνια, υπάρχει μια μόνιμη διαφωνία. Έχουμε κάνει και πορείες. Στον αριθμό των διαδηλωτών στην κάθε πορεία, σε ό,τι αφορά στο τι λένε αυτοί που διαμαρτύρονται και στα στοιχεία που δίνει η αστυνομία. Άρα δηλαδή τι θα κάνουμε, πώς θα το ελέγξετε αυτό, αυτά τα τρία σημεία? Πρώτα απ' όλα θα ξεκαθαρίσω ότι σαν συνδικαλιστής έχω δημιουργήσει πορείες χιλιάδων αστυνομικών, έχουμε κάνει πορείες χωρίς να ανοίξει μύτη.
Δεύτερον, σε αυτό που είπε ο αγαπητός φίλος του ΠΑΜΕ, θα ξεκαθαρίσω ότι τις πορείες δεν τις κάνουν μόνο οι εργαζόμενοι, ούτε τα εργατικά κινήματα. Τις κάνουν και άλλοι άνθρωποι για άλλους λόγους. Τρίτον, θα ξεκαθαρίσω ότι αν αυτό είναι απόφαση της πολιτείας και με το κοινοβουλευτικό δημοκρατικό σύστημα της χώρας ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή, θα τηρηθεί, διότι βάσει της πλειοψηφίας και της δημοκρατίας οι νόμοι τηρούνται. Τέταρτον, οι αστυνομικοί εντάλλονται, διατάσσονται και κάνουν το καθήκον τους. Ναι. Όχι, μπορούμε να χρεώσουμε στον απλό αστυνομικό που εργάζεται. Κύριε Βαλάσκα, θα έχετε τη δυνατότητα. Συγγνώμη. Θα έχετε τη δυνατότητα, διευκρινίστε αυτό που ρώτησε ο Άκης, νομίζω ότι είναι χρήσιμο. Θα έχετε τη δυνατότητα προληπτικά να αξιολογήσετε ποια πορεία ενδεχομένως μπορεί να καταλήξει πεδίο παραβατικών συμπεριφορών και να την σταματάτε, να την απαγορεύετε. Από ό,τι έχω διαβάσει εγώ που δόθηκε σε διαβούλευση στο νομοσχέδιο, ναι, με εντολή του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή της κάθε μεγάλης πόλης και με την επιτροπή που θα υπάρχει, θα υπάρχει μία απόφαση η οποία θα παίρνεται από κάποιους ανθρώπους για το αν θα γίνει μία πορεία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εκτροματικά φαινόμενα. Σε εκτροματικά φαινόμενα μπορεί. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι και με ποια εμπειρία, κύριε Μπαλάσκα. Η αστυνομία μπορεί να αξιολογήσει. Δεν είστε αναλυτές. Έτσι. Είναι σε διαβούλευση και γι' αυτό αποφασίζει ο λαός και δεν αποφασίζει ούτε η αστυνομία, ναι. ούτε εσείς. Μα όχι. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Θεωρώ ότι αν σας επιρριφθεί, το λέω έτσι, αυτή η ευθύνη, είναι ουσιαστικά σαν να δημιουργεί πρόβλημα σύγκρουσης μεταξύ της εργατικής τάξης, των ομάδων που διαδηλώνουν, των εργαζομένων και της αστυνομίας. Ενώ το πρόβλημα είναι πολιτικό. Δεν θα έπρεπε εσείς οι ίδιοι η αστυνομία δεν θα έπρεπε να δεχτείτε την ευθύνη προληπτικά να ματαιώνετε συγκεντρώσεις. Η αστυνομία και εσείς ως συνδικαλιστής θα έπρεπε να αντιδράσετε προσωπικά. Έτσι όπως... Αφήστε με να απαντήσω. Ναι. Να απαντήσω, σας παρακαλώ. Βεβαίως. Ο αστυνομικός δεν έχει να κάνει με την αστυνομία και η αστυνομία δεν έχει να κάνει με την πολιτεία. Αυτά τα πράγματα κακώς τώρα στην κουβέντα μας τα μπερδεύουν. Η πολιτεία αποφασίζει, η αστυνομία εκτελεί και οι πολίτες αποφασίζουν μέσα από άλλο δημοκρατικό σύστημα. Δεν είναι θέμα του απλού αστυνομικού να πάρουμε τα ΜΑΤ παραδείγματος χάρη. Απλά... Να πούνε το κάνω ή κύριε Παλάσκα μου, ένα λεπτό τώρα. Εδώ αυτό θα δοκιμαστεί στην πράξη και φαίνεται ότι θα υπάρξει σοβαρό ζήτημα. Διότι αν σας εκχωρείτε το δικαίωμα και μαζί και η ευθύνη να πάτε στον Ψαριανό, στον Παπαγεωργίου, στην Κουτροκόη και να πείτε τι είστε εσείς, είμαστε του τάδε χώρου. Γιατί θα διαδηλώσετε, γι' αυτό. Εγώ κρίνω ότι εδώ θα γίνει μπάχαλο, απαγορεύεται. Αυτό έχει εξαιρετικά ελαστικά όρια, φοβάμαι και επικίνδυνα. Και όχι μόνο αυτό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Θα πάρει την ευθύνη ο Παλάσκας να πει αυτή η πορεία δεν θα γίνει γιατί βλέπω ότι θα γίνει, ότι θα προκαλέσει επεισόδια. Θα πάρει αυτή την ευθύνη. Χουντικό νόμο ανασύρανε, κύριε Παυλόπουλε. Χουντικό νόμο ανασύρανε. Τώρα δεν ξέρω αν ανασύρανε χουντικό ή όχι, κύριε Παπαγεωργίου. Γιατί από την άλλη αποτελέσματα. Αν κάνετε ένα ρεπορτάζ. Υπάρχει και κόσμο, κύριε Παπαγεωργίου, που λέει ότι παιδιά δεν γίνεται μέρα παραμέρα να μην μπορώ να πάω στη δουλειά μου. Γιατί και εγώ εργαζόμενος είμαι. Δεν συμφωνείτε κι εσείς με αυτό? Προφανώς γίνεται όμως μέρα παραμέρα να παίρνουν μέτρα, να κάνουν ασφικτική τη ζωή της εργατικής τάξης και της εργατικής οικογένειας. Γι' αυτό λέω ότι δεν κουβεντιάζουμε γι' αυτό. Αυτό είναι το κύριο. Δεν βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους. Υπάρχουν μέρες, κύριε Παπαγεωργίου, που το κέντρο της Αθήνας είναι απροσπέλαστο. Επειδή έχει μία μεγάλη πορεία, δύο μικρότερες, μία μικρή, εξαιρετικά μικρή και κανείς δεν παρεμβαίνει σε αυτή την ιστορία. Αλλά και γιατί έχετε επίσημος βεβαίως. Και κλείνει το κέντρο, βεβαίως. Γιατί φτιάχνουμε το μεγάλο περίπατο. Ναι, αλλά κάτσε λίγο, γιατί γίνονται διάφορες παρεμβάσεις. Το ρωτήσαμε τον κύριο Παπαγεωργίου πριν και δεν μας είπε. Εσείς, κύριε Παπαγεωργίου, συμφωνείτε ότι αν πρόκειται για μικρές διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις θα πρέπει να μην κλείνουν οι δρόμοι, αλλά να υπάρχει ένας περιορισμός, μικρός περιορισμός σε μία-δύο λωρίδες για να μην συμβαίνει αυτό που λέμε τώρα με τον Άκη, δηλαδή κάθε μέρα να είναι προσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας.
Και όχι μόνο τη Αθήνα, όλο τον πόλεμο. Εγώ ξαναλέω το εξή. Υπάρχει μια πλατεία κλαθμόνο που είναι γι' αυτό και τα κάνει. Αν συμφωνήσω σε αυτό. Να λειτουργήσει. Ακούστε, αν συμφωνούσα με αυτό, αν έκανα οποιαδήποτε σκέψη να συμφωνήσω έστω και με αυτό, δεν θα έκανα τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το να ολιστήσω προς το να συμφωνήσω και με αυτήν την απόφαση. Δεν μπορεί καμία απόφαση, κανένας νόμος να απαγορεύσει στους εργαζόμενους οργανωμένα, ξαναλέω. Δεν λέμε το ίδιο, κύριε Παπαγεωργίου. Οργανωμένα, εγώ ξαναλέω. Δεν είναι έτσι. Νομίζω όμως εγώ είμαι σαφής. Δεν είναι έτσι, κύριε Παπαγεωργίου. Νομίζω ότι είμαι σαφής. Βγαίνουν 25 άτομα. Και η ερώτηση είναι τώρα. Νομίζω, λέω, είμαι σαφής. Εγώ, ακούστε, 25 άτομα να κλείσουν έναν δρόμο, εγώ τουλάχιστον έχω πάει σε χιλιάδες κινητήσεις, το πράγμα δεν έχει συμβεί. Ναι, το κλείνουν κατά μήκος 25 άτομα, γιατί είναι αφήστε τώρα, αυτά. Αφήστε. Εγώ ξαναλέω, αφήστε τα αυτά, λέω. Κάθε μέρα γίνεται. Αφήστε τα αυτά. Εγώ ξαναλέω, ποτέ, εγώ λέω κάτι συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πειθαρχήσει κανένα σωματείο, καμιά ομοσπονδία, κανένα εργατικό κέντρο σε ένα τέτοιο νόμο. Δεν πειθάρχησε σε πιο δύσκολες εποχές. Ναι. Λέτε να πειθαρχήσει τώρα. Αν είναι δυνατόν. Είναι σαν να βάλουμε τη χειρία μόνοι μας στο λαιμό. Αλλά εγώ, μια που είναι ο κύριος Μπαλάσκας εκεί, ακούστε λίγο, είναι ο κύριος Μπαλάσκας εκεί, ακούστε λίγο. Να πω, κύριε Παυλόπουλε, κοιτάξτε τώρα. Πριν από λίγες μέρες ήμασταν μπροστά από μια ξενοδοχειακή μονάδα που είχε τους εργαζόμενους απλήρωτους από το Φλεβάρι. Μπροστά στο ξενοδοχείο ήταν μια δημιουργία των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, εκεί δεν θυμάμαι και πώς σου λένε αυτούς. Μια ήταν εκεί προστατεύοντας το δικαίωμα του εργοδότη να έχει τον κόσμο απλήρωτο από το Φλεβάρι. Σε αυτά θα απαντήσει κανείς, γιατί χάνουμε το μεγάλο. Να απαντήσω εγώ, κύριε Παπαγεωργίου. Χάνουμε το δάσος, γιατί αυτά είναι. Γιατί η τρομοκρατία σου κόσμο δουλειά. Μην αναδεχτείτε την ευθύνη, κύριε Μπαλάσκα. Να μπείτε σε προληπτική αντιμετώπιση. Αυτό δεν μπορεί σας να γίνει. Θα σας το φορτώσουνε. Εγώ κλείνοντας θα πω ότι ο απλός εργαζόμενος αστυνομικός, δυστυχώς ή ευτυχώς, όσον αφορά τους νόμους του ελληνικού κράτους, είναι έχετε όταν και ό,τι διατακτεί. Όπως κάθε εργαζόμενος παλέξτε άλλωστε. Καλημέρα σας. Πείτε στην φυσική ηγεσία του Υπουργείου που συμμετέχει ότι αυτά δεν γίνονται, παιδιά. Δεν το δεχόμαστε. Και η Κουασί κάνει διαδηλώσεις των 6 και των 7.000 ατόμων. Προληπτικά μέτρα δεν μπορεί να λειτουργήσουν σε μια δημοκρατική χώρα. Και στον κύριο Παγιογείου και στον κύριο Μπαλάσκα και στον Γρηγόρη τον Πλαγιανό και στον Σαφή Πλουκοτότσο.